Η Αμερικανική κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν έρει του περιορισμού που είχε θέσει και εμπόδιζαν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα που του παρήχαν οι ΗΠΑ για να πλήξει βαθιά στο ρωσικό έδαφο, δήλωσαν τρει πηγέ με γνώση του θέματο σε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ στον πόλεμο Ουκρανία-Ρωσία. Συγκεκριμένα, οι New York Times, επικαλούμενοι οι Αμερικανού αξιωματούχου, αναφέρουν ότι ο Μπάιντεν ενέκρινε την πρώτη χρήση πυράβλων μεγάλου βολενικού που προμήθευσαν οι ΗΠΑ την Ουκρανία για επιθέσει εντό τη Ρωσία. Η Ουκρανία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τι πρώτες τη επιθέσει μεγάλη εμβέλεια μέσα στι επόμενε ημέρε, ανέφεραν πηγέ, χωρί να αποκαλύψουν λεπτομέρειε λόγω επιχειρησιακών ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο Λευκό οίκο αρνήθηκε μέχρι τώρα να σχολιάσει. Η κίνηση τη Ουάσιγκτον, η οποία έρχεται λίγο περισσότερο από δύο μήνε πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ στι 20 Ιανουαρίου, έρχεται μετά από μήνε ετοιμάτων του Ουκρανού Προέδρου Βολοντήμιου Ζελένσκι για να επιτρέψει στο στρατό τη Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα ώστε να πλήξει ρωσικού στρατιωτικού στόχου μακριά από τα σύνορα. Η πυράβλη πιθανότητα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του στρατού τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στην περιοχή του Κούρσκ, ισχυρίζονται οι New York Times. Η αλλαγή πολιτική ακολουθεί την ανάπτυξη από τη Ρωσία βορειοκορεατικών στρατευμάτων για να συμπληρώσει τι δικέ δυνάμει. Μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει συναγερμό σε Ουάσιγκτον και Κίεβο. Τα πρώτα βαθιά πλήγματα είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν με τη χρήση πυράβλων ATAGSMS, οι οποίοι έχουν βεληνικέ έω και 306 χιλιόμετρα σύμφωνα με τι πηγέ. Ενώ ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό ότι επιτρέποντα πλήγματα μεγάλη εμβέλεια θα αλλάξει η συνολική πορεία του πολέμου, η απόφαση θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία σε μια στιγμή που οι ρωσικέ δυνάμει σημειώνουν κέρδη και πιθανώ να θέσει το Κίεβο σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση όταν και αν γίνουν συνομιλίε κατά του πυρό. Δεν είναι σαφέ αν ο Τραμπ θα ανατρέψει αυτή την απόφαση του Biden όταν αναλάβει τα καθήκοντά του. Ο ίδιο έχει επικρίνει εδώ και καιρό την κλίμακα τη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στον ΗΠΑ προ την Ουκρανία και έχει δεσμευτεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου προέτρεψαν τον Biden να χαλαρώσει του κανόνε σχετικά με το πώ η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα που παρέχονται από τη ΣΥΠΑ. Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι θα κρίνει ω μεγάλη κλιμάκωση μια κίνηση για χαλάρωση των ορίων στη χρήση των Αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία. Το προηγούμενο διάστημα, ο Γάλλος πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν και ο Βρετανό πρωθυπουργό Κ. Στάρμερ, πίεζαν τον Τζο να ανάψει το πράσινο φω για κοινέ επιθέσει από ουκρανικό εδάφου εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφο. Επικαλούμενοι πηγέ από τη βρετανική κυβέρνηση, η Telegraph ήταν η πρώτη που έκανε αναφορά σε αυτέ τι συνεχιζόμενε προσπάθειε, αναφέροντα ότι συνομιλίε για το θέμα επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι. Και τα δύο ευρωπαϊκά κράτη έχουν παραδώσει σημαντικέ ποσότητε πυράβλων Cruise, Scalp και Storm Shadow στην Ουκρανία, ενώ η Γαλλία θα στείλει μαχητικά Mirage 2.000 σε κανά να εκτοξεύουν την πρώτη από τι δύο κατηγορίε πυράβλων. Η πολυπλοκότητα των επιθέσεων απαιτεί εκτεταμένη παρουσία βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων στο έδαφο τη Ουκρανία για την διευκόλυνση των επιθέσεων, ενώ οι πύραυλοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στου δορυφόρου του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα στο αμερικανικό δίκτυο GPS για καθοδήγηση κατά την πτήση. Τέτοια χτυπήματα θεωρείται ότι μπορούν να εξαπολυθούν από κοινού αποκράτη του ΝΑΤΟ και την Ουκρανία, και αν επεκταθούν βαθιά στη Ρωσία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωση. Οι πυραυλικέ επιθέσει στηρίζονται στεναρά από πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με τη Δανία και την Ολλανδία να είναι οι πρώτε που έχουν δώσει μαχητικά F-16. Με τη στάση του αυτοί καθιστούν σαφές πω τάσσονται υπέρ τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών σε τέτοιε επιθέσει. Η κυβέρνηση Biden ήταν μέχρι στιγμής πολίτης τακτικής του να παράσσει στην Ουκρανία μαχητικά F-16 και έδινε μόνο το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη να παράσουν παλαιότερα αεροσκάφη του ίδιου τύπου τους μετά από μια εκτεταμένη εκστρατεία lobbying από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Βρετανία. Η παροχή Αμερικανικών Αρμάτων μάχης Abrams επίση εγκρίθηκε μόνο μετά από εκτεταμένε βρετανικέ και ευρύτερε ευρωπαϊκέ εκστρατείε πίεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενο από την Ισπανία, την Πολωνία και άλλου, να έχουν προσπαθήσει να παράσουν τα δικά του τάγκ πολύ νωρίτερα από τη ΗΠΑ. Στο ιστορικό των ΗΠΑ, πιέσει στον Biden ασκεί το λεγόμενο βαθύ κράτο που αναμένεται το επόμενο διάστημα να συγκρουστεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ. Το βαθύ κράτο στη διοίκηση Biden εκπροσωπείται από τον απερχόμενο υπουργό εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, ο οποίο στου τελευταίου μήνε ζητά φορτικά την πραγματοποίηση επιθέσεων βαθιές στο ρωσικό έδαφος. Ο Μπλίνκεν εκπροσωπείται στη κυβέρνηση Biden από το Στρατιωτικό βιο Βιομηχανικό Σύμβουλευμα των ΗΠΑ, το οποίο είναι αποφασισμένο να συγκρουστεί με τον εκλογμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, στον οποίο σχεδιάζει να κληροδοτήσει έναν μεγάλο πόλεμο.